για σχέδιο της Ουκρανίας προκειμένου να δολοφονηθεί ο Πούτιν, με χρηματοδότηση μάλιστα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, έκανε λόγο η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. Η ίδια επικαλείται τον επικεφαλής των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών Άμυνας, Κύριλο Μπουντάνοφ, που δήλωσε ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας προσπάθησαν αλλά απέτυχαν να δολοφονήσουν τον Πούτιν. Ένας από τους ηγέτες του καθεστώτος του Κιέβου, ο Μπουντάνοφ, παραδέχθηκε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας σχεδίαζαν τη δολοφονία του Ρώσου Προέδρου. Αυτή η απόπειρα δολοφονίας προετοιμαζόταν πάλι με χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, χωρίς τα οποία δεν θα υπήρχαν κακόβουλες δραστηριότητες της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και γενικά της Οδού Μπάνκοβα, έγραψε η Ζαχάροβα στο Telegram. Η ίδια τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που παρέχει στο Κίεβο για να χρηματοδοτήσει την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες που ιδρύθηκαν για τη διαχείριση του νόμου εντός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Από εκεί και πέρα, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να χτυπάει καμπανάκι για τη συνεχιζόμενη παράδοση όπλων στο Κίεβο, τονίζοντας πως είναι κάτι το οποίο το μόνο που κάνει είναι να κλιμακώνει περαιτέρω τη σύγκρουση. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε φορτίο που περιέχει όπλα για την Ουκρανία θα γίνει νόμιμο στόχος των ρωσικών επιδρομών.